Δεν πειράζει, ξεκινάει τώρα. Λοιπόν. Ήταν μπράβο, πολύ καλή κίνηση αυτή. Ευτυχώς έγινε νωρίς. Λοιπόν, τι έχουμε, κάτι θέλω να αναφέρω εγώ σήμερα. Εγώ βλέπω Σάκη Τανιμανίδη. Ναι. Δεν έχει κουράσει πολύ αυτό το ζευγάρι, ρε Νίκο. Η Μπόμπα και ο Σάκη. Η Μπόμπα. Είδες όμως, άμα είσαι κοπέλα, η γυναίκα του Σάκη. Την κουμπόσανε. Είναι αυτό που λένε τη δουλειά κάνεις, γυναίκα από το σφαιριστή. Βυσματικά στο Voice. Βυσματικά. Βυσματικά πήγε και χώρισε. Είναι πίσω στα. Είστε εξάρτητοι. Στο Voice είναι μαζί με τον Λιανό το παρουσιάζουν. Ναι, αφού κάπου τζίτι δεν πήγε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή να μην έχουμε κι εμείς δηλαδή, μια κοπέλα έτσι γνωστή στο. Τι θέλει να μου πει, Ρενικό Πέτρο. Στο Star System, α πούμε. Πε μου, τι θέλει να μου. Και να μα βάλουν κι εμά σε μια κομπούλα σαν backstage. Δεν θέλω να είμαι βασικό μπροστά. Θα δώσουμε κι εμεί προγνωστικά. Ωραία, λέγε τα παιχνίδια σου πω εγώ. Λοιπόν, περίμενε. Εδώ θα στα πω όλα. Θα πούμε και ίδιο, περίμενε. Να λοιπόν, έλα, πάμε. Περίμενε να ανοίξει. Άντε, αγαπητέ, βάλε Δευτέρα. Δεν μου λες, άντε, μόνο. Η πρώτη είναι τη εκκίνηση. Μόνο Champions League. Ναι, μόνο Champions League. Λοιπόν. Μόνο Champions League. Τώρα τι μιλήσατε, τα Timberwolves, ο Κλαμπ. Μιλάμε. Double-double Γιάννη. Double-double. Λοιπόν, Ατλέτικο Μαδρίτη Leverkusen. Ναι, αλλά πρέπει να έχω εικόνα των ομίλων. Θέλω να μου τα αναλύσει αυτά. Α, χάσε με τώρα. Δεν θέλω να μου τα κάνει χάρη τεχνικά. Θέλω να δω κίνητρο. Περίμενε. Κίνητρο. Κίνητρο. Λοιπόν, βαθμολογίε. Βαθμολογίε. Εδώ είναι προχειρότητε εδώ πέρα. Δεν μπορεί να σου βάλω ιδιόφωνο κάτι. Εσύ σταμάτα λίγο. Μα με έχει βγάλει τα ρούχα. Λοιπόν. Το σπιτάκι μου. Α, να το. Είπαμε Ατλέτικο Μαδρίτη Λεβερκούζεν. Η Ατλέτικο είναι. Έχει μία νίκη, μία ισοπαλία. Πρέπει να βάλω και την κατάλληλη υπόκρουση. Θα ξημερώσει η Τετάρτη και εμείς θα λέμε ακόμη τα παιχνίδια. Αχ, είμαι τόσο αστεία, είμαι αγάπη και αστεία. Ήταν καλό, εγώ γέλασα. Άντε ρε Νίκο. Συγκαρδιστήκαμε. Κάτσε λίγο ρε κορίτσι μου. Περίμενε, πρέπει να το φτιάξουμε σωστά. 287 και 3. Περίμενε. Καλείτε εσείς κανονικά. Θα σας βάλουμε στην κουβέντα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτό το σιωπημένο, αυτό ήμουν σίγουρη. Τέλος πάντων, οκ. Η Ατλέτικο έχει μία νίκη, μία ισοπαλία. Ναι. Είναι μαζί με τη Γιουβέντους. Στους πόσους βαθμούς. Είσαι μπούφος. Κάνα τέσσερα. Με παρετούμε πραγματικά, το παιδί είναι χαζό. Χάθηκα στα μάτια σου, στο μπλε τα μάτια σου. Στους πόσους βαθμούς, ναι. Και η Λεβερκούζεν έχει δύο ήττες. Τελευταίο χαρτί της Μπάγερ Λεβερκούζεν, δηλαδή θα λέγαμε. Η Ατλέτικο παίζει εντός έδρας, Ουγάντα Μετροπολιτάνο. Wonder. Αφού πήγε ο Άρης και άλλος, ναι, το πιθέτε καλύτερο. Έλα. Το γκρεμίσανε και κάνα και έλα παρακάτω. Λοιπόν, πόσο είναι ο άσος. Δεν έχει σημασία πόσο είναι. Πες τι δίνεις. Αν αξίζει σαν απόδοση, κακά. Είναι 65. Άμα δίνει ένα 20 σαν το διπλό του ΠΑΟΚ στο Βόλο. Σιγά γκουρού, εσύ. Ένα 20 ο ΠΑΟΚ στο Βόλο. Άμα δίνει τόσο, δεν αξίζει. Μετά τη χθεσινή επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη στον Κυριακό Μητσοτάκη, δεν είμαι. Τα βάψατε μπλε. Όχι, δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Γιατί το βρίζετε τον κούλι, γιατί. Για την τύχη μας, δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Αλλά η κολοτούμπα έγινε. Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Πραγματικά τώρα θες να κάνω αυτήν την κουβέντα, δεν θέλει. Γκολ έχει βάλει και στα δύο παιχνίδια της γκολ η Λεβερκούζεν. Δεν κάνω τώρα να ψάξω. Και αυτό Νικό. Καλό σημείο το γκολ και ο άσος πιστεύω. 2-0-8 είναι το γκολ και εγώ δεν βλέπω γκολ. Βλέπω άσο και over 1,5. Over 1,5. Άσο και over 1,5. Άσο και over 1,5, ωραία. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Εσύ δεν είπες. Εγώ είπα γκολ. Α, καλά. Περίμενε να τα σημειώνουμε. Λοιπόν, άκου, θα τα σημειώσω όλα. Νίκος αγάπη. Και θα δούμε αύριο τι κάναμε, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν. Πάρε ένα χαρτί μέχρι τη μία στο κινητό. Θα τελειώσει εκπομπή. Αγάπη. Άσο. Και. Over. 1,5. Ατλέτικο. Ατλέτικο. Νίκος. Άσο και γκολ. Ναι, οκ. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Γκολ. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Σαχτάρ. Δυναμό Ζάγκρεπ. Η Σαχτάρ είναι. Άκου. Η Σαχτάρ είναι. Αφού δεν ακούγεται έτσι σε κανένα γήπεδο της καλής. Η Σαχτάρ είναι, ναι, στην τρίτη θέση του ομίλου της με μία νίκη, μία ήττα. Με ποιο παίζει? Το παιδάκι έχει πρόβλημα. Λέγε, με ποιο παίζει? Με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Σαχτάρ, Δυναμό Ζάγκρεπ, ναι. Το ίδιο έχουν. Μία νίκη, μία ήττα. Εγώ θα πάω εδώ σε γκολ. Δεν έχω εικόνα τα στοιχεία, να βλέπω λίγο τι γίνεται, ρε παιδί. Χάντε, ρε Νίκο. Πρέπει να ανοίξω λίγο του ομίλου εδώ πέρα μπροστά να δω λίγο τι γίνεται. Στα λέω, τι δεν κατάλαβε. Τι αποδόσει δεν μου λέει, αγάπη. Ωραία, λοιπόν. Τη Σαχτάρ τη δίνει 1,83. Τίμιο. Την Δυναμό τη δίνει 4,60. Άσος. 3,50 η ισοπαλία. Ναι. 1,80 το over, 2,02 το under. 1,60 το goal goal, 2,12 το no goal. Σε καλύψαμε ή θες κάτι άλλο? Άσο και no goal. Άσο και no goal, λέει το παιδί απέναντι. Ναι. Εγώ τι είπα? Α, over, τι είπα? Goal goal. Να βάλεις αύριο την επανάληψη. Α, goal goal.
Έλα, τι είπες εσύ? Άσο και ένα γκολ. Άσο και ένα γκολ. Νίκος λέει. Οκ. Οκ, ναι. Οκ, okay, φίλε. Ωραία, φίλε μου. Ναι, φίλε μου. Ολυμπιακός Μπάγερ. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Over 2,5 λέω εγώ. Στο... Όχι, δεν λέω over 2,5. 1,44 το δίνει. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Over 2,5, 1,44. Θα το κινητό μου να μπω στη γνωστή εταιρεία, γιατί με σένα δεν θα τελειώσουν ποτέ. Άντε. Τι θες ρε, λέω. Ποιο είναι το δεύτερο πρόβλημα. Ρε βλάκι. Άντε, Νίκο. Άντε. Άντε, βλάκι. Άντε. Μην είσαι βλάκι. Από το λάκι. Αυτή η επιχείρηση πρέπει να βάλει σε εμάς εδώ. Βασικό χορηγό πρέπει να γίνει. Δύο ώρες το λέμε συνέχεια. Σάκι, ακού. Άντε δηλαδή τώρα. Άντε. Άντε. Με 3.000 το μήνα νομίζεις βγαίνω. Δεν βγαίνω. Ναι. Βάλε για κάτι εξτρά. Άντε. Έχουμε έξοδα. Όλα εμείς τα λέμε δηλαδή. Τι νομίζεις λοιπόν. Κάτσε να ανοίξω τώρα την εφαρμογή. Βέβαια. Τη γνωστή μπλε εταιρεία. Με το πρόβλημα του Νίκο Παπαδόπουλου. Ακούει ο φίλος ο Γιώργος εδώ πέρα. Βεβαίως. Έλα αγοράκι μου από τον Όμιλο. Ποιος Γιώργος? Ο Γιώργος από τον Όμιλο. Από το ίδρυμα μωρέ. Ποιο ίδρυμα? Καλά. Ο φίλος ο Γιώργος. Συνάδελφος, καλός φίλος. Όλο over 3,5 λέει. Όλο α, καλά, εσύ παιδε, αδελφέ παιδε, μου, Γιώργο, μόνο over 3,5 θα τα παίζει τίποτα άλλο. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος μαζί σου είπε. Και δεν θα κερδίσουμε ποτέ τίποτα. Εντάξει. Atlantic City, Milwaukee. FC, τελείωσε. Over 3,5. 4 ώρα το πρωί. MLS. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω, περίμενε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω την γνωστή μπλε εταιρεία εδώ πέρα, εφαρμογούλα. Μπλε εταιρεία. Παίζουμε τα λεφτάκια μας. Καλά, χορηγός μας είναι, το μπορούμε να το πούμε, δεν είναι θέμα. Εδώ έχουμε πει άλλα κι άλλα. Σωστό, εδώ βλέπουμε το βλάκι. Λοιπόν. Εδώ είναι το βλάκι. Θα κάνουμε βλάκι, αν το βλάκι. Άντε, Νίκο, όμως, δηλαδή χάσαμε, θα ξεκινήσουμε στα μάτς. Θα δώσω, βέβαια. Ντομζά... περιμένει εμάς. Ντομζάλε, άντερ 19, Βιτορούλ Κωνσταντ, άντερ 19. Νίκο, τώρα, Champions League. Διπλό. Best Champions League. Διπλό. Διπλό. Τσαμσίπουρ, Ντέλχι, Ντάιναμος. 2-1 είναι, παιδιά, να ξέρετε. Θα σοβαρευτείς. Περίμενε. Άντε. Περίμενε. Γκαμπαουζάκα. Μουρελί. Γκαμπαουζάκα. Πώς τι είναι για την άλλη. Τσακ, τέλος πάντων. Ποδόσφαιρο. Περίμενε. Άντε. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν. Έγινε χαμός, ρε εσύ. Πού? Στον Ολυμπιακό. Τι έγινε? Διαβάζω εδώ στον καζέτα. Οχ. Διακοπή στο μάτι της βολή χούλιγκαν με κράνη και ρόπαλα εντός αγωνιστικού χώρου. Στους μικρούς. Ναι. Πω. Τι τραβά. Τι έγινε. Δεν πειράζει. Εμείς θα μείνουμε την ωραία πλευρά του ποδοσφαίρου, αγάπη Γαβριλίδου. Άμα τελειώσει ποτέ και μπει στα παιχνίδια να πούμε τι. Μπήκα, ρε! Κόσμο. Έχουμε μείνει στο Ολυμπιακό Μπάγερ. Ολυμπιακό Μπάγερ, ωραία. Κάτσε εδώ πέρα από εδώ σου. Εγώ δίνω διπλό και over 2,5. Over 3,5, 2,17. Όχι, ρε, το over 3,5 είναι πολύ. Γιατί? Γιατί με αγχώνουν τα πολλά γκολ. Να περιμένει, περιμένει. Βάλε 2,5. Άκουρε Γιώργο τι λέει, την αγχώνουν τα πολλά γκολ. Αυτό είναι το άγχο τώρα. Ο Γιώργο έχει να πιάσει στοίχημα από τον Ιούνιο. Όχι, θέλω να απαντήσει και να μου πει ένα κερδισμένο δελτίο του τώρα στα τελευταία 23 που σίγουρα υπάρχει. Να το στείλει. Όχι, δεν χρειάζεται το στείλει. Πριν τον πιστεύω ένα αδελφό. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Over 2,5 είπε. Ναι, over 2,5. Θα απαντούσα τώρα, αλλά. Διαβάζω τι έγινε στο 2019. Τέλο πάντων, ναι, για πε. Εγώ είπα διπλό και over 2,5. Over 2,5, ένα 44. Εντάξει, οκ. Ωραία, εντάξει. Εγώ λέω over 3,5. Σκέτο. Ωραία. Περίμενε, δεν το σημείωσα. Ναι, σημείωσε το, μην τα ξεχάσουμε κιόλας γιατί. Αύριο πώς θα χτίσουμε εκπομπή. Ναι. 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 Περίμενε, τι είπες. Over 3,5. Κόψου μόνη σου. Πες ρε, over 3,5, ναι. Άντε. Over 3,5. Over 3,5 Νίκος Μπάγερ. Και η αγάπη. Το καμάρι αυτής της εκπομπής. Τον όμιλο, Γιώργα, ρε, βεβαίω. Τον όμιλο, εννοείται. Η αγάπη λέει. Ξέχασα την εφημερίδα στα μάτια σου. Πρόσεξε με την βρούμε. Διπλό και over 2,5. Βεβαίω. Δουλειά μου στο όμιλο, Γιώργο. Διπλό και over 2,5. Μάλιστα. Πάμε. Club Breeze, Paris Saint-Germain. Αυτό με την εισβολή έγινε πριν 15 λεπτά, λέει ο Γιώργος. Αγάπη, ευχαριστούμε. Πες του. Πες του. Σ' ακούει. Τώρα το είδα, συγγνώμη. Πες του. Κάνω και μια εκπομπή. Ναι, ναι, σκοτώνω. Άλλε μπλουζάκι. Club Breeze, Paris Saint-Germain. Εδώ έχουμε 5-20 ο Άσος, 4 το Χ, 1-65 το διπλό. Over 2,5 πάω. Over 2,5, 1-65. Πολύ χαμηλό. Σιγά βρε εσύ γκουρού του στοιχήματος που θέλεις και από πολύ χαμηλό. Over 3,5 όπως ο φίλος Γιώργος. Πάμε παρακάτω. Σωθήκαμε. Over 3,5 ρίχτω τώρα, θα έχει γκολ απόψη. Over 3,5 λες εσύ. Έτσι. Λες εσύ. Μακάρι όλα over 1,5. Μακάρι όλα τα μακάρι. Ναι. Over 3,5. Okay, Γαλατά Ρεάλ. Στη γειτονική Τουρκία. Γαλατά Ρεάλ. 2,5 απόδοση το over 3,5.
Γαλατά Ρεάλ. Ο. Ο Ζιντάν έχει θέμα. Λένε αυτοί ότι άμα και σήμερα έχουμε γκέλα, πάει. Θα το φάνε. Οπότε θα πάω με το διπλό και over 1,5. 1,65 το διπλό, μάλιστα. Και over 1,5 λέω. Over 1,5. Εντάξει, αγάπη, το ακούσαμε. Εγώ θα πάω. Αλλά είναι η Γαλατάριση. Η Ρεάλ τι είχε κάνει στο προηγούμενο τη παιχνίδι. Συγγνώμη, αγάπη, συγγνώμη, πραγματικά συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, κορίτσι μου. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν θεωρείς ότι πρέπει κάποιος να σου κάνει τα πάντα, τι θες δηλαδή. Δεν ξαναζητήσω κάτι. Λοιπόν, πάμε στη Ρεάλ τώρα γιατί το παιδί έχει θέμα. Άντε, βάλε Δευτέρα. Άντε, το παιδί έχει θέμα τώρα και πρέπει να το μάθει και αυτό. Τι να κάνουμε, να μην το βοηθήσουμε. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Ανθρώποι. Η Ρεάλ 2-2 με την Club Breeze. Ναι. Σε βοήθησε κάτι αυτό. Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Συγχάρε, Νίκο. Ναι. Την πρώτη μήχρονο, διπλό τελικό. Σημειώσατε για, για να τα παίξω κιόλα μετά. Λοιπόν, πάμε. Πάμε παρακάτω. Juventus Lokomotiv Μόσχα. Anytime Cristiano δίνω. Anytime Cristiano δίνει, ε. Over 3,5. Εντάξει τώρα, βγάλει από το μυαλό στον ταγκόλ. Να σκοράρουν και δύο ομάδε. Όχι, δεν νομίζω. Δύσκολο. 2,30 δίνει βέβαια, δεν είναι καθόλου κάσιμο. Οκ. Okay. Ναι. Ημίχρονο τελικό. Χι ημίχρονο στο τελικό. Ρισκαδόρικο. Ό,τι να είναι δίνω, αλλά μπορεί να βγουν. Το έχουμε καταλάβει. Καλά, ναι. Αφού δεν έχουμε, City, δεν έχουμε μελετήσει. Δεν έχουμε μελετήσει. Καλά, εδώ πέρα είναι. Over 3,5. Over 3,5. Λέω. Over 3,5 είναι καλό αυτό, ναι. Λέμε το ίδιο. Και νομίζω ότι κάτσε πόσο δίνει το over 3,5. 1,65 πολύ. Έλα, λέμε το ίδιο και τελειώσαμε. Ρε Γιώργη τώρα. Ρε Γιώργη. Λοιπόν, και τότε να με ρηθώ αστέρα. Δεν παίζω αυτό το μάτσο. Τότε... Δεν μπορώ την τότε να είμαι ειλικρινά. Αυτή η ομάδα. Τότε... Δεν σου βγάζει μια σιγουριά. Μια... Τι μια σιγουριά, δεν σου βγάζει τίποτα. Όποτε την παίζω το ανάποδο. Δεν μπορώ. Μα κάνει κανένα και δύο Ματέο τώρα. Ο Κάνιας. Ο Κάνιας, ο Κάνιας, επειδή μπορεί να σου κάνει κάτι. Ο Κάνιας, πουλενάρα. Πουλενάρα, έτσι. Πουλενάρα. Τότε να με ρηθώ αστέρα. Η τότε να με έχει δύο βαθμού, νομίζω. Έλα, ρε Νίκο, άντε, αποφάσισε. Έλα τώρα. Εγώ λέω άντε 2,5. Άντε 2,5. Ναι. Όχι, άντε 3,5. Άντε 3,5. Όχι, άντε 2,5. Έχει αλλάξει 4 γνώμε σε 10 δευτερόλεπτα. Όχι. Είναι τρομερό, θα λέγαμε. Το άντε 2,5 δίνει 2,60. Καλό. Έλα, αυτό θα βάλω. Μαζί σου, ακολουθώ. Σοκ! Άντερ 2,5. Συμφωνείτε. Με ψήνει. Όντως, είναι καλό. Είναι καλό. Κάνει τη σούμα τη εκπομπή. Περίμενε μισό. Εδώ πέρα, να σημειώσει ο κόσμος. Εσύ, Γιώργο, μη σημειώνει, έτσι ξέρουμε όλα. Over 3,5 θα τα βάλει, αδελφέ μου. Άστα έτσι όπως είναι. Κάρφωσέ τα από τώρα. Μη το σκέφτεσαι. Μισό. Λοιπόν, τα λέμε όλα. Ναι. Λοιπόν, η αγάπη. Που θα κερδίσει προφανώς. Δεν λέει εγώ, μιλάω σε αυτό το τρίτο δίκο. Η αγάπη. Πάντα το κάνω αυτό. Η αγάπη. Λοιπόν, προτείνει. Η αγάπη λέει άσο και over 1,5 ατλαντικό. Ο Νίκος λέει γκολ γκολ. Η αγάπη λέει Σαχτάρ Δυναμό. Τι θες. Λοιπόν. Η αγάπη λέει. Η αγάπη λέει. Simon says. Ναι, για συνέχισε. Ρε εσύ. Τώρα τα λέω και τα σημειώνει. Θα μου τα στείλει μετά. Α, γιατί τα λέω τότε, ρε Νίκο. Για να τα ακούσει ο κόσμο, ρε αγάπη, και να τα παίξει ενδεχομένω. Και υπάρχει ότι ένα άνθρωπο θα μα ακολουθήσει. Ένα. Ένα. Κοίτα, κάποιοι που παίζουν και K11 Μποτσουάνα. Λοιπόν, okay, μπορεί okay, να τα παίξει. Okay. Η αγάπη λέει Σαχτάρ Δυναμό γκολ γκολ. Ο Νίκο λέει άσο και no goal. Συμφωνούμε πάρα πολύ εδώ. Ο Νίκος λέει over 3,5 μπάγερ. Η αγάπη λέει διπλό και over 2,5. Ναι. Ο Νίκος λέει over 3. Ο Νίκος λέει over 3,5 παρί. Η αγάπη λέει. Α, over 2,5. Ναι. Η αγάπη λέει ρεάλ διπλό και over 1,5. Ο Νίκος λέει διπλό-διπλό ημίχρονο τελικό. Η αγάπη λέει Juventus anytime Cristiano. Ο Νίκος λέει χ. Τι είπες εδώ. Χ ένα έχω, δεν ξέρω γιατί. Τι ήθελα να γράψω. Τι είπες ρε στη Juventus. Κάτι μαζί νομίζω συμφωνήσαμε. Α, όχι, άσο ημίχρονο στο τελικό. Όχι, χ ημίχρονο στο τελικό. Χ ημίχρονο στο τελικό, ωραία, ναι. City over 3,5 λέμε και οι δύο. Ακού. Και under 2,5 την Tottenham λέμε και οι δύο. Ρε εσύ λέμε τι θα παίξουμε και εσύ μου βάζεις τραγούδι. Άκου τι λέει.
Δεν ακούω. Wow. Συνέχισε. Δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε. Αυτά. Σιγά μη σ' άρεσε, δεν ξέρω. Τα είπαμε, τελειώσαμε. Ωραία, ακούσατε, αν μπορέσατε. Να μπορέσετε, το παιδί θέμα. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, ακολουθήστε τα. Μπορεί να πληρωθείτε, μπορεί να πάτε φυλακή. Και αυτά με στη ζωή είναι, τι να κάνουμε. Μπορεί να ζείτε με δανεικά για τις επόμενες 10 μέρες ενδεχομένως, θα λέγαμε. Και αυτό με στη ζωή είναι, φυσικά. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο και τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή No Name. Ας τη λένε οι άλλοι σαν το σκύλο με τη γάτα. Εμείς αρνούμαστε αυτό το όνομα, εντάξει, γιατί είμαστε αντιδραστικοί σαν νέα γενιά δημοσιογράφων και θέλουμε και ψάχνουμε κάτι διαφορετικό εδώ και μια εβδομάδα, βέβαια. Είμαστε αντιδραστικοί σαν νέα. Είμαστε αντιδραστικοί. Είναι στάση ζωή. FM γεννώντα τα μηνύματα. Έτσι. FM γεννώντα τα μηνύματα σου 5-45-26-2-3-10-27 και 3-8 άρια ανοιχτέ οι γραμμέ. Περίμενα να το πω λίγο καλά. 287. Ο φίλο. Ο φίλο. Ο καλό συνάδελφο. Καλό. Καλό και αδελφό θα λέγαμε. Ο Γιώργο. Μα έστειλε δελτίο κερδισμένο. Εντάξει. Από πότε σε γλεντάει ο Στρατς. Κάτσε, έρχομαι περίμενα. Σε γλεντάει ο Στρατς. Όλα πράσινα είναι. Να το βλέπω. Εδώ πέρα μπροστά μου το χώρο. Από 27 Σεπτεμβρίου. Εντάξει. Γιώργο, τρεις εβδομάδες έχει όπως αδελφέ. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Για να δω, για να δω. Εδώ πέρα. Over 3,5 έχει πιάσει. Eindhoven Telstar. Πολύ δύσκολο. Ναι. Over 3,5. Όλα over 3,5. Over 3,5 Alkmaar Dortmund. Πανάγια μου. Excelsior Eindhoven B. Nijmegen Go Ahead Eagles και Follendam Cambuur. Όλα over 3,5. Πόσα πήγε, Γιώργο, όμως, δεν μας είπες. Δεν μας είπες. Δεν γεράζει τίποτα. Γιώργο, 31 Οκτωβρίου έχω γενέθλια, την άλλη Πέμπτη. Ναι. Συνήθως ζητάω κολόνια. Έχω ζητήσει από όλο το σταθμό εδώ. Ένα που την πάρει δεν μπορεί. Από όλο το σταθμό, από όλο τον κόσμο έχει ζητήσει κολόνια. Αφού λοιπόν. Τα κατάφερες. Ναι. Τα κατάφερες έτσι. Και μας κάνεις επίδειξη τώρα. Show off θα λέγαμε. Σε αποθεώνω. Show off, ναι. Αλλά για να αποθεωθείς όπως πρέπει. Ναι, ναι. Πρέπει να κάνεις κάτι. Πριν τις 27 Σεπτεμβρίου, βέβαια, θα ήταν μια άλλη καλή ερώτηση, αλλά δεν το σκέφτηκες πότε είναι η τελευταία φορά που έβγαλε. Πιστεύω και κάπου Ιούνιο. Και το θέμα είναι και μετά τις 27 Σεπτεμβρίου, που σήμερα έχουμε 22 Οκτωβρίου και ναι, έχει περάσει ένας μήνας. Yeah. Και εκεί τι έγινε. Εντάξει, τρεις εβδομάδες, ρε παιδί μου. Είχε και τη διακοπή όμως. Πού να παίξει διακοπή, ρε αγάπη. Πού να παίξει διακοπή, ρε αγάπη. Πιστεύεις ότι ο φίλος δεν στήριξε αθλητικές ομάδες. Ο φίλος στηρίζει και τα σκυλιά, θα λέγαμε. Είναι αλήθεια. Αυτό. Εντάξει, εύκολα δηλαδή. Greyhound 42 νικητής. Έχουμε γραμμή, βεβαίως. Πάμε στον φίλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Μας ακούτε, εσείς είστε. Μιλήστε. Ντρέπεστε. Αγενέστατος. Μας το έκλεισε. Αγενέστατος. Στα μούτρα μας κιόλας. Τι σου έκανε. Μέσα στη μάπα μας ήταν αυτό. Δε. Τώρα τι ήταν αυτό το πράγμα. Τι σου έκανε. Απαράδεκτο. Τα μισά να μου έλεγε. Να βγει να ζητεί συγγνώμη. Τι είναι αυτό. Τι συμπεριφορές είναι αυτές τώρα. Τι είμαστε εμείς τώρα. Τα μισά να μου έλεγε. Ερενικό τίποτα. Τι είμαστε. Αυτά τα κάνεις απέναντι. Μην τα κάνεις εμάς. Όχι, εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι. Ανθρώποι. Τι λέει ο Στέλιος. Σαν την. Βάλε τον ύμνο που θα ακουστεί πρώτο ο Βικελίδης. Ναι, αλήθεια είναι, μπήκε πριν. Σαν την μπλούζα τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Ναι, εδώ υπάρχει ο Στέλιος που έχει ζητήσει κάτι από τον Γιώργο. Μια μπλούζα συγκεκριμένα, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα, είναι η αλήθεια. Αυτό είναι inside. Τι γίνεται. Μιλάνε μεταξύ τους μέσω εμού, κατάλαβες. Είμαστε, εγώ παίζω το μεσάζοντα αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω κάποιος να μας πληρώσει. Μπορεί κάποιος να μας πει παίξει αυτήν την τριάδα να πληρωθεί. Α, εγώ νομίζω γενικά μας δώσει λεφτά. Θέλω κάποιος να μας πληρώσει. Θέλω λεφτά! Θέλω λεφτά! Καλά, επειδή ακολουθούν γενέθλια και αυτό καλό θα ήταν. Όποιος ήθελε μάλιστα. Έτσι να. Όποιος θα ήθελε τι. Όποιος θέλει να κάνει ένα δώρο. Νίκο. Εγώ. Όχι, δεν μπορώ. Είναι πολύ σφιχτά αυτό το μήνα. Το επόμενο. Το επόμενο, Γιάννη. Αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Θα είμαι τον Δεκέμβριο σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αποκλείεται. Θα σας βγάλω και τα γενέθλιά μου. Όταν γυρίσω από τα γενέθλιά μου. Α, καλά. Εντάξει. Φλεβάρι τα λέμε. Με Φλεβάρι, εντάξει. Θα σας βγάλω και γιορτή και γενέθλια. Γιατί εμένα είναι και μέσα μια εβδομάδα κιόλας. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Τι τυχερός. Όχι, δεν είμαι τυχερός, είμαι άτυχος. Όλα... Γιατί πολλοί τη βγάζουν με ένα δώρο. Και για τα δύο, κατάλαβες. Εγώ δεν θα σου πάρω κανένα και δεν την βγάλω με τίποτα. Καλά, δεν θα μου πάρει φυσικά και δεν θα μου πάρει. Άρα με σου πάρω το εγώ τώρα. Κάνε την αρχή εσύ τώρα. Μην δείξε με το δάχτυλο. Κάνε την αρχή τώρα και θα δω. Με το φρεσκοπαμένο τον ήχη και δεν με το φτιαγμένο το φρύδι. Φτιαγμένο το φρύδι, ρε. Φτιαγμένο το φρύδι, βεβαίως. Τι λέει, αγάπη, τι κάνεις. Πας εκεί πέρα να πούμε. Σαν μια σύγχρονη γυναίκα. Πηγαίνεις και περιποιείς τον εαυτό σου. Όχι σαν κάτι άλλο, α πούμε. Που πηγαίνουν στη θεολογική και έχουν ένα φρέδι. Τι αυτό το πράγμα τώρα, σε ποια είναι η ιδέα. Μην κολλά αυτά. Έχω δει τα μάτια μου, έχω κάνει ένα εξάμεινο στη θεολογική σχολή τη Θεσσαλονίκη. Αγάπη. Τι κάνει. Ένα εξάμεινο. Γιατί. Αφού εκεί είχα περάσει.
Αλήθεια. Άσε ρε. Αλήθεια. Είχα περάσει τη λογική σχολή. Πήγα ένα εξάμεινο και μόλις είδα ότι μας κάνουν αρχαία, σηκώθηκα και φύγα. Εκεί πέρα γύρω στο Δεκέμβρη. Γιατί λέω, τελείωσε το σχολείο, γλιτώσαμε τα αρχαία. Τώρα μιλάμε. Ξέρω τα λες τώρα, δεν έγινε αυτό. Αλήθεια σου λέω. Είχα περάσει τη λογική. Όχι ποιμαντική, μην μπερδεύεστε. Λογική. Άλλη ποιμαντική, άλλο θέλω. Τι είπε τώρα. Καλά, στο δέκα. Δεν πήγαινα για παπά, ρε. Άλλο θεολογική και άλλο ποιμαντική. Καλά. Έχει κρασάρει εντελώς. Κάνε restart. Έχει φύγει αλλού. 2-3-10-2-7-3-8 για ανοιχτέ οι γραμμέ. Για κανένα ταρδάκι ακόμα που θα πάμε παρέα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Αγάπη Γαβριλίδου, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα και όλοι εσείς. Ποιος? Ε? Κάποιος σου λέει μήνυμα και γελάς. Το ίδιος άνθρωπος είναι και μου έστειλε και εμένα το τελευταίο κινητήριο. Γιώργα ρε. Σε κράζουν. Δικός μας είναι, εντάξει. Ένα μήνα πριν. Θα πεις τα κάλαντα, λέει ο Στέλιος. Από τα κάλαντα. Μια φορά τα έχω πει η ζωή μου. Δεν τα έχω πει ποτέ ξανά. Εγώ τα έλεγα μέχρι πρώτο έτος. Δεν καταλαβαίνει κανένα. Εγώ τα έλεγα μέχρι πέρυσι. Όχι, μέχρι πρώτο. Καταρχάς σκέψου λίγο. Αν μου βάλεις φόρμα. Πώς ήταν την Πέμπτη εκείνη την κρίκρι ή πάνω κάτω. Την πιτζάμα. Μια τσάντα. Μια τσάντα πλάτη. Που διαφήμιζε σωστέ μα τύχε, ναι. Ναι, μια τσάντα πλάτη. Ναι. Με περνά. Αποφεύγω είμαι πάντα. Με περνά πιο μικρή. Α, είναι η φυσική σου ομορφιά. Τι. Έχει μια φυσική ομορφιά. Μην κάνει αυτή τη φωνή τη παστικιά. Γιάννη Παραπονιάρη. Καλησπέρα. Γιάννη Παραπονιάρη. Ναι. Πάμε που μου τα κάλαντα. Μπορούσα να πω τα κάλαντα, πιστεύω. Πλάκα. Εγώ τα είχα πει σε. Πότε τα είχα πει. Χριστούγεννα του 1, 2001. Το θυμάμαι που ήταν τότε που ξεκίνησε. 1η Γενάρη 2 ήρθε το ευρώ. Και ξεκινούσαν, δεν κυκλοφορούν, τα δίνανε οι τράπεζες τότε για όσους θυμούνται εσύ. Θες πιο μικρή, δεν νομίζω να θυμάσαι. Σε σακουλάκια τα ευρώ. Όχι, δεν θυμάμαι αυτό. Τα δίνανε σε κάτι πλαστικά σακουλάκια, ρε παιδί μου. Από ένα κέρμα, ένα δύο ευρώ, ένα μονό ευρώ, ένα πεντάλεπτο, ένα εικοσάλεπτο, ένα δεκάλεπτο. Τέλος πάντων. Και μας δίνανε και ευρώ κιόλας. Ναι. Είχαμε κάνει καλή μπάζα τότε. Καλά ήταν. Είχαμε βγάλει πραγματάκια και πάμε και φέτος. Πάρω το στράνς και τα πάμε. Πούμε τα κάλαντα. Μια χαρά. Ωραία παιδιά, μια χαρά. Ψηλά και τα δύο. Πιστεύω ότι μόνο αυτό πρέπει να κάνετε. Μόνο αυτό σας έχει μείνει πλέον. Να βάλουμε πάνω ένα σκούφο το Άγιο Βασίλη και πάμε τα κάλαντα. Θα πάρετε και εμένα. Κάτω εσύ έβαγα στο. Πού θα πάμε να τα πούμε. Σε ποια περιοχή. Ψήτη, για να λες. Για άλλη στα μάτια της. Πάμε, βέβαια. Έχουμε γραμμή όμως. Πρέπει να πάμε στο έχουμε φίλο. Γραμμή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έλα, Στέλιο. Η θεολογική σχολή. Ναι, είναι ένα σοκ αυτό. Ναι, τώρα εντάξει, παρκάρισε για να χτυπητώ στο γέλιο. Ξέρεις τι, νομίζω ότι τώρα δεν είναι το πακέτο για τον Παπαδόπουλο. Ότι τι. Τώρα που μάθαμε και αυτό. Ναι. Τελειώσαμε. Μετά γνώριζε τον Τζαλτ και είναι το φως το αληθινό. Μετά όντως, μετά. Μετά κάπου στράβωσε. Μετά γνώρισα το Θεό. Σιγά ρε Νίκο, σιγά. Σε πιάνει μια ιδέα δηλαδή. Ακριβώς. Γεργάκι μου, πού είσαι αγόρι μου. Ακούει. Ακούει. Γιουργάκι μου. Περνάει δύσκολα. Φορτέξ να πάρεις. Φορτέξ. Αθλητικά που τρέχουν γρήγορα. Καλό. Καλός. Καλός. Γιουργάκι μου. Θα ήθελα να πεις τα κάλατα. Ξέρεις που. Όπα. Όχι παιδιά, όχι τέτοια. Σας παρακαλώ. Όχι τέτοια. Να χαρείτε. Τα κάλατα θα πει, ρε φίλε. Δεν είπες ότι θα πάει το στράτ. Να έρθουμε κι εμείς. Να έρθουμε σε σένα. Σε μένα, ρε, σίγουρα. Εγώ θέλω 50 και πάνω. 50 λεπτά. Σε ένα στενό δίπλα στο γήπεδο μην πάτε. Εγώ δεν θέλω να πάω προς εκεί. Όχι. Μη. Λοιπόν, τα φιλιά μου στο φίλο του Στράτ. Τα ακούει φαντάζομαι, δεν ξέρω τώρα. Δεν απαντάει, θα τα μεταφέρω όπως. Ακούει Γιωργάκης, ακούει. Φυσικά στηρίζει και αυτό. Όλα over. Over 3,5. Ναι. Το τριφύλι όλα όφερ τα σωθήκαμε, Over 3,5. Τέλεια. Over τριφύλι. Over τριφύλι. Κλείσε γιατί έχω κι άλλον. Έλα, γεια. Στον επόμενο, ναι. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι επόμενος. Ναι, η γραμμή σας είναι... Θα πούμε και το σκορ, βεβαίως. Έχουμε φίλο στη γραμμή. Έχουμε φίλο στη γραμμή, περίμενε. Να συνδεθείς, να ακούσουμε λίγο τι γίνεται. Έλα, φίλε. Έλα, Νίκο. Είναι λίγο κακή η γραμμή σου. Είναι λίγο κακή η γραμμή σου όμως τώρα, δεν ξέρω γιατί. Το χάρι το μαύρο, είναι το ξέρω. Ναι. Σε πηγάδι, με τι να κάνω. Ναι. Λοιπόν, να πιάσω πρώτα εσένα πάλι. Πάλι την πέταξες την τέτοια. Πάλι και δεν είχε. Αποστόλη, τι έγινε. Σε ποιο πηγάδι του Λονδίνου είσαι. Θα ξαναπάρω σε λίγο. Ναι, μπράβο, ξαναπάρω σε λίγο. Σομπατέλη ΠΑΟΚ 16-20. Αποκλειστικά πρώτα.
Πρώτη εδώ. Δεν θα τα ακούσουμε, είναι άλλη εκπομπή μας. Θα τα πούμε μετά. Α, είναι άλλη εκπομπή. Θα έχουμε τώρα. Δεν λέμε αθλητικά σε αυτή την εκπομπή, αποφεύγουμε. Είναι μια διαφορετική εκπομπή. Όχι, δηλαδή. Είναι μια εκπομπή. Αποφύγετε σε λίγο τη σχέση με το ραδιόφωνο. Όπα! Όπα! Απειλέ στον αέρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, όλα καλά. Δεν πειράζει. Άστε, πάω 24 έχει μετά. Δεν πειράζει καθόλου, δεν πειράζει. Στον Πατέλη πάω 18-20. Κιτρινόμαυρο φοράει αυτή, ε. Μπλε. Δεν είναι ακριβώ κιτρινόμαυρο, ρε. Ναι. Βασικά δεν είναι μάλλον. Μπλε είναι και η μαύρο είναι. Κίτρινο είναι. Μπλε. Ε, η μπλε ή μαύρο θα είναι, αγάπη, τι θα είναι. Άμα δει πιο κοντινό θα καταλάβουμε. Ω, κύριο Φλεβαράκη. Αδυνατισμένο Φλεβαράκη. Πολύ ωραία η κόρη του. Κόκκινο μαύρο. Την είδα στον παλέ. Μάλιστα. Κόκκινο μαύρο. Ομορφό εγώ. Ω, Χαραλαμπίδη. Ο κύριο Χορόζο. Φάλκο. Αγαπητό. Στον Πατέλη. Αμαντέο, Αμαντέο. Φάλκο στον Πατέλη. Μάλιστα. Ωραία και παιδάκια έχουν αυτοί. Και είναι το κίνητο πολεμίστρα πίσω τι ήταν. Αυτό με τι μαλλί. Πού. Στην Ουγγαρία. Πολύ κακό το μαλλί του συγκεκριμένου. Δεν ξέρω ποιο παίκτη είναι. Ο Νόουλ. Μάλιστα. Γιατί ρε, μια χαρά είναι. Εγώ το μαλλί. Μια χαρά είναι. Κακό. Στον Πατέλη τώρα. Με το 21. Ερε Νίκο, θα κάνεις τώρα με περιγραφή. Ναι. 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 Από τη γωνία, το σουτ. Υπάρχει στο Πάο 24 live beat. Νίκος Μοσκοβίτης κανονικότατα. Το γνωστό και ως live beat. Περιγράφει όλο το παιχνίδι. Τι θα έκανε το μισό. Αντιγιά σου. Τι γύρω και 22 ακόμα. Αντιγιά. Μου έχει στείλει ο Τάσο εδώ πέρα το stop στην Ιταλία. Τι είναι αυτό το stop στην Ιταλία, κατά σου. Το stop στην Ιταλία. Τι είναι αυτό το stop στην Ιταλία. Δεν ξέρω, ακούγεται και στον αέρα κιόλα. Ε, δεν σαν ακούγεται. Βασικά, πάλι δώσε λίγο το φίλο. Θα το δώσουμε λίγο το φίλο και θα πάμε στο stop. Ναι! Καλησπέρα! Έλα, καλησπέρα. Α, τώρα ακούγεσαι μια χαρά. Πού ήσουν πριν, Αποστόλη μου, πού ήσουν. Τι ήταν. Γιατί ήταν. Κοίταξε να δεις. Τόσο χάλι. Εδώ στα χωράφια που είμαι αυτή τη στιγμή. Πού. Σε κάτι χωράφια. Το σκύλο βόλτα έβγαλε. Τι έκανε. Κύριε, έχουμε εδώ πέρα ένα θεσμό που η Βρετανική κυβέρνηση μοιράζει επί πινακιού φακής κυριολεκτικά. Πολύ χαμηλό αντίτιμο, κομμάτια γης, ναι. Για κήπους, ρε παιδί μου, για να τα καλλιεργείς, εν πάση περιπτώσει. Και πήγες και εσύ το δικό σου κομμάτι. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, έχω πάρει και εγώ ένα κομμάτι εδώ και έρχομαι εδώ και κάνω τις δουλειές μου. Σε ποια πόλη είσαι εσύ? Αυτό είναι το Litchfield εδώ που είμαστε. Στο Litch, στο εξωτικό Litch, μάλιστα. Έχω κάτι ξαναδεί στο Λονδίνο γι' αυτό. Litchfield. Litchfield. Litchfield, μάλιστα. Λοιπόν. Για λέγε. Νίκο. Ναι. Νίκο, να το προσέξεις αυτό γιατί γίνεται σιγά σιγά ένα κακέκτυπο του άλλου εκεί πέρα με τον οποίο κάνεις εκπομπή πριν. Χοντρό, δηλαδή μαζεύεις από αυτόν όλη τη σαβούρα και τα καλά που έχει δεν τα παίρνεις. Πρόσεξε το αυτό το πράγμα. Κάτι υπονοούμενα για τη Χούντα πάλι μας άφησες πιο πριν. Κάτι υπονοούμενα για τις κολοτούμπες Σαββί. Τα πετάς εκεί ανάμεσα στις εκφράσεις. Περίμενε. Τι υπονοούμενα άφησες για τη Χούντα. Για ποιον. Κάτι για τον Ασλανίδη είπες πριν. Δεν είπα για τον Ασλανίδη. Είπα ότι κάποιες πολύ γρήγορα. Είπα ότι κάποιες ομάδες περίμενε. Περίμενε. Όξο! Ρε όξο! Περίμενε. Το σκύλο που κάνει τις βρωμιές. Μόνο καλά έχουμε εμείς. Όξο! Κάτσε. Εγώ πρόσεξε, γιατί μόνο σε τώρα. Δικαιολογήσε, μην παίρνει. Όχι, δεν δικαιολογούμε. Εγώ δεν ανέφερα ομάδες. Γιατί πήρες. Ρε φίλε, τι δεν ανέφερε ομάδα, μωρέ Νίκο τώρα. Νίκο, έλα. Εγώ δεν ανέφερα ομάδα. Εγώ δεν ανέφερα ομάδα. Ξέρετε ρε παιδί μου, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν ξέρει ότι σαβούρα. Γράφει σαβούρα, άκουσε λίγο. Εγώ δεν ανέφερα ομάδα. Αλήθεια σου λέω, δεν ανέφερα. Έλα, κόψε λίγο αυτά τα περίεργα. Δεν είναι περίεργο, αλήθεια είναι. Κοίταξε να δεις. Νίκο, άκουσε με να σε πω αγόρι μου. Έλα. Προπαγάνδα τη δική σας και την ξέρετε. Την ξέρουμε εμείς και τη δική μας την ξέρετε εσείς. Τα ξέρουμε όλοι πολύ καλά ο ένας για τον άλλον. Ναι, ναι. Δεν θα μου κρύβεται το δάχτυλό σου τώρα, θα τον ελέφαντα που κρύβεται στην γωνία του δωματίου. Εντάξει. Μην με λες τώρα, μην με τρελαίνεις τώρα τελείως. Σε τρελαίνω, μα δεν είπα ομάδα. Είπα γενικά, εσύ πιάστηκες. Τέλος πάντων, μετά μας είπε πάμε και το τούμπα του Σαββίδη, δεν με λες Νικολάκη, ναι, ναι. Κάτι. Ο ΠΑΟΚ που ξεκίνησε τη διαδικασία του γηπέδου του, επί ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως την ξεκίνησε, ναι, ναι. Δεν μου λες τώρα να λουφάξει σε καμιά γωνία για 4 χρόνια μέχρι να αλλάξει πάλι η κυβέρνηση ή να το προχωρήσουμε. Όχι. Γιατί αν να το προχωρήσουμε με κάποιον πρέπει να μιλήσουμε. Ήσουν πολύ απόλυτο στο θέμα της Νέας Δημοκρατίας, Αποστόλη μου, το προηγούμενο διάστημα, θυμάσαι. Ναι. Όχι, ναι. Έχει κάνει χαζομάρα ολκής εκεί πέρα. Δεν βγαίνεις να πεις δεν θα γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Παντελονάτος και μπράβο σου που τον αγνοείς. Αυτό το είπαμε και χθες, μωρέ Νίκο. Κάθε μέρα τέτοιο πράγμα θα λέμε. Εσύ γιατί χώνεσαι, μιλάμε με τον Αποστόλη. Ο Σαββίδης έχει δύο μεγάλες. Ο Σαββίδης έχει κάνει δύο χοντρές πατάτες. Κόκκινες κάρτες πολυτελείας. Η μία είναι που βγήκε και είπε ο δικός μας ο γραμμένος και του το κοπανάνε από τότε. Και η άλλη είναι αυτή η βλακία που έκανε με το Μητσοτάκη. Μπράβο τον Αποστόλη. Γενικά
Καλό είναι ο Σαββίδης να μένει μακριά από τις κάμερες. Όποτε βλέπει κάμερα, ανοίγει το στόμα του και όποιον πάρει ο χάρος. Πες μας τώρα τι καλή. Πες μας τώρα τι καλή. Να τον κρατάνε μακριά από την κάμερα. Πες μας τώρα. Κάτσε να έχει αυτή η κατάσταση με το γήπεδο, κάτσε να δει πώς θα μιλήσει και θα τα πει όλα. Πες μας τώρα τι καλλιεργείς. Απλά σε παρακαλώ, ναι. Πες μου, τι να κάνουμε εμείς σαν ΠΑΟΚ, να κάνουμε pause στο γήπεδο για 4 χρόνια και μετά από 4 χρόνια το ξαναξεκινήσουμε. Καλό, pause. Πώς είναι. Ναι, θέλει να σταματήσουμε για 4 χρόνια μέχρι να αλλάξει η κυβέρνηση. Γιατί άμα θέλουμε να κάνουμε γήπεδο, με κάποιον πρέπει να μιλήσουμε κι εμείς. Σωστό. Η ΑΕΚ της έχει πάρει παραμάσχαλα όλους εκεί πέρα κάτω. Και να τα εκατομμύρια από την περιφέρεια και να τα εκατομμύρια για τις υπογειοποιήσεις. Εντάξει ρε φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Που θα ανάψουμε κεριά. Πες μας τώρα τι φυτεύεις. Έχετε πάρει χαμπάρι κατά την αξία, ναι. Έχετε πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει κάτω στην Αθηνά. Με τον Ολυμπιακό το είπε η αγάπη πριν νωρίτερα. Αυτό βλέπαμε τώρα πριν από λίγο. Εν τω μεταξύ, έτσι, εμείς εδώ πέρα πάνω στη Θεσσαλονίκη τα ραδιόφωνα μας έχουν πάρα πολύ μικρή ισχύ. Δηλαδή περιορίζονται μέχρι την Κατερίνη και πολλοί λέμε τώρα. Εντάξει, δεν έχουν πρακτικά επίδραση πάνω στα γεγονότα. Απλά τα λέμε μεταξύ μας για να ξεσκάμε. Άρα, παιδιά, yes. Αυτό που γίνεται με τον Ολυμπιακό δεν έχει προηγούμενο. Έτσι. Δεν έχει προηγούμενο. Γιατί γίνονται πολλά. Μιλάμε οι άνθρωποι από τότε που ειδικά που εξελέγει ο Μητσοτάκης. Θεωρούν την Ελλάδα το τσιφλίκι του παππού τους. Ρεσιμπήκανε κανονικά εκεί έτσι. Βγήκε ο άλλος ο Καραγκιόζης με την περικεφαλαία και είπε ότι... Για τον Κοροβέση. Αχ, μου τώρα. Βγήκε και είπε για τον Κοροβέση. Αυτό ναι. Ήταν τραγικό, το είδα και εγώ, αυτό ήταν πολύ τραγικό. Δηλαδή ρε ηλίθιοι άνθρωποι, εάν αυτός ο άνθρωπος παραπατήσει και πέσει κάπου και σπάσει το πόδι του, πώς θα ξεμπλέξεις εσύ ρε. Ναι. Πώς θα ξεμπλέξεις εσύ με τη βλακία που άνοιξε το μαζού και είπες. Μία μέρα μετά, δεν ξέρω πότε έγινε αυτό, μπουκάρουνε ρε παιδιά, μπουκάρανε κουκουλοφόρους το 84 και διακόψανε μάτς του Champions League νέων. Κυνηγούσανε με ρόπα. Μεγάλη χοντράδα αυτό που είχε. Και μιλάμε, βίντεο. Μεγάλη χοντράδα. Παιδιά, μεγάλη κολλάτε. Μιλάμε πλέον, τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Το άλλο το ανδρίκιολο που μόνο όταν οι άλλοι έχουν παρεδώσει, ο Αβγενάκης δεν λέει κουβέντα. Ναι. Κουβέντα. Δεν μιλάει κανένας τους, είναι όλοι τους κοτάρες, κανένας δεν μιλάει, χεσμένοι πάνω τους όλοι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που θα πάει δεν ξέρω παιδιά. Και είμαστε ακόμα στο πρώτο εξάμηνο. Στο ναι. Πρώτο εξάμηνο διακυβέρνησης παιδιά, μιλάμε απίστευτα πράγματα έτσι. Αποστόλη, επειδή πέρα από την καζούρα, την κλασική και το πήρα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, επειδή σε ακούω ρε παιδί μου κιόλας και έχεις και... την υγιή πλευρά, ας πούμε, τη σωστή πλευρά πάνω στο ποδόσφαιρο κτλ. Φίλε, εγώ πρέπει να είμαι παράδειγμα για όλους. Εμένα θα μοιάζετε να ξέρετε. Όπα, κάτσε, εντάξει, είπαμε όχι και έτσι. Προχώρα. Λοιπόν, ξέρεις, επειδή είχα κουβέντα με άνθρωπο του ποδοσφαίρου χθες το βράδυ στο τηλέφωνο, παιδί μου, για πολλή ώρα, για όλα αυτά, το πιο δυσάρεστο από όλα, ξέρεις ποιο είναι φέτος. Και φέτος βασικά, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό φέτος. Ότι μιλάμε πάλι για οτιδήποτε άλλο εκτός του ποδόσφαιρου. Καλά, αγόρι μου, καλό, ξέρεις τι έχει να γίνει στα play-off. Ξέρεις τι έχει να γίνει στα play-off. Μου λέει, το φαντάζεσαι. Μου λέει άνθρωπος που είναι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι, και σε ομάδα γνωστή. Μου λέει, κάθεσαι και βλέπεις αθλητικές εκπομπές και αναφέρονται στο οτιδήποτε άλλο εκτός του ποδόσφαιρου. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αγόρι μου, καταλαβαίνεις τι απειλές έχουν να εκτοξευθούν εναντίον παικτών, παραγόντων, διαιτητών, διποπτών. Του κουτρούλιο γάμος θα γίνει. Είναι κρίμα πραγματικά, δηλαδή πολύ κρίμα. Κρίμα. Τι κρίμα, μιλάμε, είμαστε στο πρώτο εξάμεινο διακυβέρνησης και το τι έχουμε δει μέχρι τώρα δεν το έχουμε ξαναδεί. Και εντωμεταξύ, μεταξύ μας τώρα, δεν ξέρω τι λέτε φύγει. Δεν έχει να κάνει με, να σου πω κάτι, Αποστόλη, δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση. Έχει να κάνει γενικότερα με τους ανθρώπους που διοικούν το ποδόσφαιρο. Έχει να κάνει και με την κυβέρνηση. Έχουν αποφρασινθεί εντελώς. Έχει να κάνει και με την κυβέρνηση. Ναι, αλλά είναι και άνθρωποι που είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, Αποστόλη, τώρα. Ναι, δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Αυτοί τα κάνανε αυτά και πιο πριν. Και επί ΣΥΡΙΖΑ τα κάνανε. Που ο ΣΥΡΙΖΑ πολεμούσε το Μαρινάκι να γελάσουμε, να γαργαλέσουμε τις μασχάλες, να τα γελάσουμε, παιδιά. Καλά, δεν είναι ότι είχαν και αγγελικές σχέσεις, μην τρελαθούμε, εντάξει, οκ. Απλά σου λέω. Ναι, και του γαργάλισε, να μην είπε ότι του γαργάλισε του Μαρινάκι. Αλλά αυτά που γίνονταν τότε πλέον γίνονται εξόφθομα. Δηλαδή οι δηλώσεις πετάνε στον αέρα, λες και είναι αστεράκια των νίντζα. Δεν υπολογίζει κανένας τι λέει. Μιλάμε, αισθάνονται ότι δεν τους ακουμπάει κανένας, ρε παιδί μου. Κανένας. Και από την άλλη αλλάζουν δηλώσεις και κόβουν ράβουν ό,τι θέλουν και παρουσιάζουν κάποια πράγματα όπως θα θέλουν. Τέλος πάντων, όλοι. Ελπίζω να το πληρώσει κάποια στιγμή πολιτικά. Αποστόλη, όλοι έχουν ευθύνη όλοι για την κατάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου σήμερα. Και,
Και πέρα το ότι τι λέει ο Χρήστος για τον ΠΑΟ και τις ενώσεις κτλ. Τα τελευταία 3 χρόνια επί εξυγίανσης που κοροϊδεύουν, πιο ευνοημένη ομάδα από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει, φίλε. Να κάτσεις να μαζέψεις τα σφυρίγματά τους 1-1 μέχρι το τέλος της χρονιάς, τσουβάλια γεμίζεις. Τσουβάλια! Απλά επειδή ο Ολυμπιακός αποκλείεται να χάνει τίτλους επειδή είναι χειρότερος. Πρέπει να χάνει τίτλους γιατί τον κυνηγάει το σύστημα, ρε παιδί μου. Ναι. Έχει βάλει πάνω του τη Μάρθα Βούρτση και τον Καΐλα United, ενωμένους, και κάθε Κυριακή μας πρίζει τα ούμπαλα. Βάλε Μακεδονία, Αποστόλη, χάνεις. Βάλε Μακεδονία, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι πω. Τι Μακεδονία. Μακεδονία τη δίνει. Έχει πάθει κάτι ο Νίκος. Έχει εδώ πέρα πολύ ωραία πράγματα. Θα μας πάει την προσοχή. Πολύ ψωμί έχει. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Αποστόλη μου, γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας. Άιντε. Άντε, τσάου. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Στο μαγευτικό Leeds. Τι ζούμε, δηλαδή. Τι μας έβαλε ο Χρήστος, ρε. Πολύ δυνατό. Τέλος πάντων, 28-30. ΠΑΟΚ, ναι, 28-30. Μπροστά ο ΠΑΟΚ. 4-21 για το φινάλι της δεύτερης περίοδου. Αυτή δεν βρίσκουν καλά. Τα στο έρμπολ είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τα άλλαξε, Νίκο. Εντάξει, τον ευχαριστήθηκε. Σαν τον Ένιγκ είναι αυτός. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, πράγματα. Κλείνουμε. Να είστε καλά για την ακρόαση. Καλά ήταν και σήμερα. Μου δίνει όρες την αίσθηση αυτή η εκπομπή ότι είναι λίγη. Και εμένα. Λίγη εννοώ, παιδιά, σε διάρκεια. Λίγη. Όχι ότι είναι λίγη. Πλάκι, συμφωνούμε. Εντάξει. Συμφωνούμε. Ναι, ναι. Και τα προγνωστικά μας. Νομίζω ότι θέλει. Θα τα θυμίσω άλλη μία. Ναι, πες τα τελευταία. Λοιπόν, σημειώστε. Αύριο θα κάνουμε ταμείο, παιδιά. Θα δούμε πώς τα πήγαμε και δεσμευόμαστε ότι θα πληρώσουμε κόσμο. Εντάξει. Ποτέ. Λοιπόν, έχουμε άσο και over 1,5 εγώ Ατλέτικο, γκολ γκολ ο Νίκος. Σαχτάρ Δυναμό, Ζάγκρεπ, γκολ γκολ εγώ, άσο no γκολ ο Νίκος. Στείλτα μου μετά. Ναι, είπαμε. Ναι, ναι είπαμε. Διπλό και over 2,5 την Μπάγερ εγώ, over 3,5 ο Νίκος απλό. Over 2,5 την Παρή εγώ, over 3,5 ο Νίκος. Διπλό και over 1,5 Ρεάλ εγώ, διπλό ημίχρονο διπλό τελικό ο Νίκος. Anytime Cristiano στη Juventus εγώ, ο Νίκος λέει χ, ημίχρονο άσο τελικό. Αυτό το εγώ πώς το τονίζεις. Και εγώ. Οι δύο λέμε over 3,5 City και under 2,5 την Tottenham. Και οι δύο. Αυτά. Θα σας πούμε αντίο αυτή τη στιγμή. Και οι δύο μαζί θα σας πούμε αντίο. Αντίο. Εκεί στην Α2. Λοιπόν. Ακολουθεί το ΠΑΟΚ 24 με την Αγάπη Γαβριλίδου, όλο το επιτελείο που έχει από πίσω. Επιβεβαιώνω, ναι, όλο, έτσι, εδώ, όλο το επιτελείο είναι από πίσω. Εδώ. Και οι φίλοι του ΠΑΟΚ και οι φίλοι του Άρη και οι φίλοι του Ηρακλή, γιατί όλοι ακούτε ΠΑΟΚ 24. Εδώ, όπως το λέει, ακούει ο Λαμπάο Νέιρ, που λέει και ο Χρήστα, το Νέιρ. Και εμείς θα ξαναλέμε αύριο 6:30 εδώ η εκπομπή. No name! Γεια σας. Γεια σας.